Στέργιος Πιτσιόρλας. Δεν πιστεύω ότι ο Τσίπρας ήξερε για την παρακολούθησή μου. Θα προσφύγω στη δικαιοσύνη. Νίκος Ανδρουλάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Δεν παίζουμε παιχνίδια με θεσμούς και κράτος δικαίου. Δεν θα γίνουμε διαχειριστές της οργής. Ακυβέρνητο καράβι, αποκαλεί την περιφέρεια ο επικεφαλής της ΑΝΑΣΑ Θεόδωρος Γαλιατσάτος με αφορμή το ζήτημα που ανέκυψε με τις μαθητικές μεταφορές. Να μας πει ο κύριος Γαλιατσάτος τι έκανε επί δικής του θητείας, απαντά στον ίδιο τόνο η περιφερειάρχης Ρόδη Κράτσα Τσαγκαροπούλου. Νέα παγκερκυριακή απεργία αύριο στον επισητισμό τουρισμό υπό την αιγίδα του εργατικού κέντρου. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΤΑΦ ξεκινά τώρα και θα είμαστε μαζί για μια ώρα καταγράφοντας όλα αυτά τα οποία συνδέουν την ειδησιογραφία. Σε κεντρικό επίπεδο και σε τοπικό επίπεδο πήρατε μια γεύση από τους τίτλους ειδήσεων. Σε κεντρικό επίπεδο το Κοινό Κόμμα προσπαθεί να αξιοποιήσει τη μαρτυρική κατάθεση του πρώην διοικητή της ΕΕ, του κυρίου Ρουμπάτη, σχετικά με την υπόθεση της παρακολούθησης του Στέργιου Πιτσιόρλα. Ο πρώην υπουργός της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι πιστεύω πως ο Αλέξης Τσίπρας δεν γνώριζε τίποτα, ωστόσο λέει ότι θα προσφύγει στη δικαιοσύνη. Ξεκινάμε την παρουσίαση της ειδησιογραφίας από αυτό το ρεπορτάζ. Σοκαρισμένος δηλώνει ο πρώην πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΘ και πρώην αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης επί ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, Στέργιος Πιτσιόρλας, μετά τις αναφορές του διοικητή της ΕΥΠ επί της προηγούμενης κυβέρνησης Γιάννη Ρουμπάτη, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι υπήρξε άμεση παρακολούθηση στο κινητό του και μάλιστα γι' αυτό ήταν ενήμερος και ο Αλέξης Τσίπρας. Ο κύριος Πιτσιόρλας μάλιστα ξεκαθάρισε ότι σκοπεύει να προσφύγει στη δικαιοσύνη για την υπόθεση. Δεν θέλω να το πιστέψω και δεν το πιστεύω ότι υπήρξε εντολή Τσίπρα για την παρακολούθησή μου. Θα περιμένω τις επίσημες τοποθετήσεις. Ίσως το βλέπω λίγο ρομαντικά, δήλωσε ο κύριος Πιτσιόρλας μιλώντας στο Sky, τονίζοντας ότι το θεωρεί παράλογο και αδιανόητο, αλλά θα περιμένει. Σοκαρίστηκα και προσφεύγω στη δικαιοσύνη για την παρακολούθησή μου επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Για πρώτη φορά έπειτα από 15 μέρες που λέγονταν άλλα, έγινε παραδοχή ότι υπήρξε άμεση παρακολούθηση. Απευθείας και μόνο σε μένα, ενώ λεγόταν ότι το βρήκαμε από την προηγούμενη κυβέρνηση να παρακολουθούνται ο Σαγιάς και Πιτσόρλας, τον έναν τον κάναμε γραμματέα της κυβέρνησης, τον άλλο πρόεδρο του ΤΑΙΠΕΔ και συνεχίσαμε την παρακολούθηση, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Πιτσιόρλας. Αυτό δεν έχει καμία λογική, πρόσθεσε. Μετά κατέρευσε και η έμεση παρακολούθηση. Επί 15 μέρες λέγονταν δύο ψέματα. Είχαν κατατεθεί και σε αρμόδιες κοινοβουλευτικές διαδικασίες, όχι μόνο διαραίονταν. Χθες έγινε παραδοχή ότι υπήρξε άμεση παρακολούθηση. Υπήρξε και μια δικαιολογία. Ότι εγώ, ως πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ, διαπραγματευόμουν την πώληση νησιών εκτάσεων και ότι ήμουν διαχειριστής εταιρείας Συριακών Συμφερόντων στην αρχή, Αραβικών μετά. Στο ΤΑΙΠΕΘ πήγα το Μάρτιο του 2015, μετά τις εκλογές και αφού το έγινε κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ. Μιλάμε για δύο υποθέσεις, Οξιά και Ζάκυνθο, οι οποίες είχαν λήξει 1 με 2 χρόνια πριν. Δηλαδή, η Οξιά πουλήθηκε το 2013, άλλη κυβέρνηση, η Ζάκυνθο το 2014, άλλη κυβέρνηση. Όπως επισήμανε, για τέτοιου είδους αγοραπολισίες, γιατί αυτά είναι ευαίσθητα θέματα, απαιτείται άδεια ή από το Άμυνας ή από το Υπουργείο Εξωτερικών μετά από εισήγηση της ΕΥΠ. Εγώ ως πρόεδρος δεν ασχολήθηκα με καμία αγοραπολισία, αλλά με άλλα σοβαρά θέματα αρμοδιότητας του ΤΑΙΠΕΔ, είπε. Για όσα υποστήριξε ο Γιάννης Ντρουμπάτης αναφορικά με το αν εκείνος ήταν ο διαπραγματευτής, ο πρώην πρόεδρος ισχυρίστηκε. Προφανώς είναι ψέματα. Ήταν αδύνατο να διαπραγματευτώ πώληση που είχε ολοκληρωθεί 1 με 2 χρόνια πριν. Αν εγώ ήμουν διαχειριστής κάποιας εταιρείας, μπορεί να ελεγχθεί, είναι πάρα πολύ εύκολο. Σύμφωνα με τον Στέργιο Πιτσιόρλα, τη μέρα που πήγα στο ΤΑΙΠΕΔ, παραιτήθηκα από όλες τις επαγγελματικές δραστηριότητες που ήταν αλλού. Την περίοδο του 2014 γνώρισα τα στελέχη αυτής της εταιρείας, της Πριμάνα. Δραστηριοποιούνταν στην Ελλάδα εκπροσωπώντας τα συμφέροντα του Εμμύρου του Κατάρ. Και έκανε διάφορες επενδύσεις. Είχα φιλική σχέση μαζί τους, όχι όμως επαγγελματική, όμως αυτή την περίοδο αυτοί οι άνθρωποι είχαν επαφές με όλη την ελληνική αγορά για να επενδύσουν και προσπάθησαν να τους βοηθήσω πριν γίνω πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ, σημείωσε, διαψεύδοντας ότι ήταν εκπρόσωπος των επιχειρηματικών συμφερόντων τους. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είναι σαφής η προσπάθεια πάντως της κυβερνητικής πλευράς να κάνει ένα ισοψηφισμό παρακολούθηση Ανδρουλάκη, παρακολούθηση Στέργιο Πιτσιόλα. Είναι σαφές αυτό το οποίο είπε ή αυτό το οποίο σας ανέφερα προηγουμένως οδηγεί σε αυτό το συμπέρασμα από τα όσα είπε, ισχυρίστηκε πιο σωστά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Δημήτρης Οικονόμου σήμερα, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου στα κεντρικά μέσα ενημέρωση.
Ερωτηθείς για το ζήτημα της παρακολούθησης του κυρίου Πιτσιόρλα από την ΕΕΠ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου δήλωσε ότι για άλλα πήγαινε η εξεταστική και άλλα βγαίνουν. Πρόσθεσε πως αποδεικνύεται η υποκρισία του κυρίου Τσίπρα και ότι η ΕΕΠ επί των ημερών του παρακολουθούσε πολιτικά πρόσωπα. Σημείωσε πως έπρεπε να έρθει στο φως η υπόθεση Ανδρουλάκη για να αποκαλυφθεί και σημείωσε πως ο κύριος Τσίπρας είχε συνεχή ενημέρωση, παρότι η ΕΕΠ δεν υπαγόταν τότε στον Πρωθυπουργό. Αναμένουμε απαντήσεις, πρόσθεσε, ενώ μετά από σχετική ερώτηση ανέφερε πως δεν έχει δει να διαψεύδεται η παρακολούθηση του κ. Πιτσιόρλα από την ΕΕΠ. Αν υπάρχει κατηγορηματική διάψευση, είμαι έτοιμος να διορθώσω, σημείωσε. Με αφορμή ερώτηση για σενάρια που κάνουν λόγο για απόπειρα από την πλευρά της Ρωσίας να επηρεάσουν την Ελλάδα εν ώψη εκλογών, είπε πως αυτό που βλέπουμε είναι η πληροφορία ότι υπήρξε το προηγούμενο διάστημα απόπειρα επιρροής σε 24 χώρες από Ρωσία με γενναία χρηματοδότηση. Πρόσθεσε πως για τη χώρα μας είναι γεγονός η δίωξη από την Αμερικανική δικαιοσύνη Ρώσου ολιγάρχη, ο οποίος επιχείρησε να χτίσει δίκτυο τηλεοπτικών καναλιών στην Ελλάδα. Σε κάθε περίπτωση η χώρα είναι απολύτως θωρακισμένη σε ό,τι αφορά τη θεσμική της διαδικασία, τόνισε, ενώ απαντώντας σε παρεμφερές ερώτημα είπε πως θα κάνουμε εκλογές όπως πάντα και θα είναι ασφαλής. Για την ενεργειακή κρίση και τις εισηγήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου να σταματήσουν οι επιδοτήσεις, δήλωσε πως σε καμία περίπτωση η κυβέρνηση δεν θα σταματήσει να στηρίζει την κοινωνία. Η στήριξη θα συνεχιστεί οριζόντια και θα είναι για όλους, διαβεβαίωσε. Είπε επίσης ότι πολλές από τις προτάσεις της Κομισιόν είναι στην κατεύθυνση που κινείται η ελληνική κυβέρνηση εδώ και καιρό και πως δεν συζητάμε για μέτρα υποχρεωτικού χαρακτήρα σε ό,τι αφορά στους ιδιώτες. Για όσα είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη που παραχώρησε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης σχετικά με το ζήτημα της παρακολούθησης από την ΕΕΠ, ο κύριος Οικονόμου τόνισε πως ο Πρωθυπουργός έχει μιλήσει πολύ αναλυτικά για την νόμιμη επισύνδεση στη Βουλή και η κυβέρνηση συμβάλλει μέσα στα όρια του πλαισίου για να αποσαφινιστεί η υπόθεση και να εντοπιστούν παθογένειες ή αδυναμίες. Είπε επίσης ότι η κυβέρνηση είναι πρόθυμη να συνεργαστεί με τα ευρωπαϊκά όργανα για τα ζητήματα των κακόβουλων λογισμικών, πάντοτε με όρους ουσίας και όχι θεάματος. Για την άποψη στελεχών της Νέας Δημοκρατίας για το απόρριτο, είπε ότι δεν διαπιστώνουμε κανένα απολύτως ρήγμα και όλοι συμφωνούμε ότι δεν πρέπει να μείνει καμία σκιά στην υπόθεση αυτή, πάντοτε μέσα στο πλαίσιο που ορίζουν οι κανόνες και οι διαδικασίες της δημοκρατίας. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Νίκος Ανδρουλάκης βρέθηκε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και εκεί, στην συνέντευξη τύπου, είπε πολλά, πάρα πολλά. Φυσικά ρωτήθηκε, φυσικά στάθηκε στην υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων. Έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα συναντήσει την πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, την κυρία Σάρα Κυλαροπούλου, και θα ζητήσει ο ανώτατος θεσμικός παράγοντας της Ελληνικής Δημοκρατίας να παίξει το ρόλο του, ενώ έχει απαντήσει με πολύ δεικτικό και καταγγελτικό τρόπο σε αυτά τα περίφημα του Κυριάκου Μητσοτάκη για τερατογενέσεις, εάν οδηγηθεί μετά τις εκλογές η χώρα σε μια κυβέρνηση συνεργασίας Κινάλ, ΣΥΡΙΖΑ, Μέρα 25 ή ακόμα και Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Πάμε να δούμε περισσότερα. Από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης στο Βελίδιο, ο Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε από την αρχή της ομιλίας του ότι η χώρα μπορεί να έχει εναλλακτική πρόταση εξουσίας και αξιόπιστη και προοδευτική. Μια κυβέρνηση σοσιαλδημοκρατική και τόνισε το δίλημα των επόμενων εκλογών δεν είναι Μητσοτάκης ή χάος, αλλά δημοκρατική ανατροπή ή ανοχή στον καθεστωτισμό και την αδικία. Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατέκρινε τόσο τον Πρωθυπουργό όσο και τον Αλέξη Τσίπρα πως μοιάζουν πολύ στη θέση τους απέναντι στον ίδιο και στο Πασόκ και τους κατηγόρησε για κινησμό και για έλλειψη ντροπής. Μοιάζουν τόσο πολύ, είναι ικανοί να πούν το ίδιο και το αντίθετο χωρίς ντροπή, γιατί έχουν ένα κοινό πάθος. Το πάθος για την εξουσία τους ενώνει ο κινησμός. Παρακολουθήσεις, εργαλειοποίηση της δικαιοσύνης, κάλπικα δημοψηφίσματα. Σύμφωνα με τον Νίκο Ανδρουλάκη, η χώρα πρέπει να αλλάξει σελίδα και αυτή είναι η ευθύνη της Δημοκρατικής Παράταξης. Έχουμε ευθύνη να αγκαλιάσουμε τις καθημερινές αγωνίες του ελληνικού λαού. Να μετατρέψουμε την απελπισία που γεννάει αδικία σε ελπίδα. Δεν θα γίνουμε διαχειριστές της οργής. Έχουμε ευθύνη η χώρα να λειτουργεί ως κανονικό ευρωπαϊκό κράτος. Ο κύριος Ανδρουλάκης καταχειροκροτήθηκε από τα στελέχη του Πασόκ όταν απάντησε στον Πρωθυπουργό για όσα ανέφερε ότι συνιστά τερατογένεση τυχόν κυβερνητική συνεργασία των υπόλοιπων κομμάτων χωρίς την Δημοκρατία. Τόνισε συγκεκριμένα, έχετε ακούσει για την τερατογένεση της αποστασίας του 65, θυμάστε το 89 και το ειδικό δικαστήριο, την τερατογένεση του αντιμνημονιακού μετόπου εμπεγμού που στήσατε μαζί με τον ΣΥΡΙΖΑ για να ξεπληθούν οι ευθύνες της Νέας Δημοκρατίας. Όλα αυτά είχαν στόχο την παράταξή μας. Είναι χαραγμένα στο πολιτικό DNA μας. Καταβάλλετε αγωνιώδεις προσπάθειες για να αλλοιώσετε την ιστορία, αλλά υπάρχει ιστορική μνήμη. Εμείς δεν πρωταγωνιστήσαμε σε καμία τερατογένεση.
κατάσταση. Ήσασταν ο θήτης και ήμασταν το θύμα. Γι' αυτό είμαστε η δημοκρατική παράταξη της χώρας. Δεν παίζουμε παιχνίδια με τους θεσμούς και με το κράτος δικαίου. Συνέχισε τονίζοντας το σλόγγαν «Συνέπεια, συνέχεια, σταθερότητα» που διαφήμισε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στην πραγματικότητα σημαίνει ασυνέπεια, πισωγύρισμα, αστάθεια. Βιώνουμε, είπε, την πλήρη αποκαθήλωση και ηθική απαξίωση του επιτελικού κράτους του κ. Μητσοτάκη, ενός απόλυτα συγκεντρωτικού, κλειστού και αδιαφανού συστήματος ελέγχου και νομής της εξουσίας στο Μέγαρο Μαξίμου. Το «όλα στο φως» του κ. Μητσοτάκη έχει μετατραπεί πλέον σε «όλα στο σκοτάδι», είπε αναφερόμενο στην παρακολούθησή του από την ΕΥΠ και εξήγησε πως αν δεχόταν την πρόταση του κ. Μητσοτάκη θα παρανομούσε. Υποστήριξε δε ότι καταστράφηκε ο φάκελός του για να μην υπάρχουν τα πιστήρια της απόπειρας να τεθεί το Πασόκ. Ξέραμε για τον μεγάλο αδελφό, αλλά ούτε μας περνούσε από το νου ότι θα βρεθούμε να μας ακούει ο μεγάλος ανιψιός για λογαριασμό του μεγάλου θείου. Κρίμα που δεν ζει ο Όρουελ να ξαναγράψει το βιβλίο του, σημείωσε και ήταν κατηγορηματικός ότι δεν πρόκειται να θεωρήσει ως κανονικότητα τέτοιες πρακτικές. Η παράταξη που θεμελίωσε τη δημοκρατία στον τόπο δεν συνενεί, δεν διαπραγματεύεται, δεν αποδέχεται το πισωγύρισμα σε σκοτεινές εποχές. Ο βασιλιάς είναι γυμνός και πάνω στην απελπισία του επιστρατεύει ψεκασμένα σενάρια περί συγκυβέρνησης κομμάτων προγραμματικά ετερόκλητων για να ενισχύσει το δίλημα Μητσοτάκης ή χάος, υπογράμμισε ο κ. Ανδρουλάκης. Χθες, κυρίες και κύριοι, είχαμε και επεισοδιακή κατάθεση του κ. Κοντολέοντα, του πρώην διοικητή της ΕΥΠ. Συνεχίστηκε σήμερα. Θα πάμε να το κουβεντιάσουμε λίγο με τον Γιάννη Παργινό, καθώς η σημερινή συνέχεια έχει ενδιαφέρον. Καλησπέρα, Γιάννη. Καλησπέρα, Σπύρο. Ο οποίος είπε, ο κύριος Κοντολέων, ότι δεν ενημέρωνε τον άμεσο πολιτικό του προϊστάμενο, τον πρωθυπουργό της χώρας, και ότι ενημέρωνε τον κύριο Δημητριάδη και ότι δεν τον παρέτησε ο κύριος Μητσοτάκης, αλλά ο ίδιος αποφάσισε να παραιτηθεί. Να, ακριβώς. Τους κυρίους Γρηγόρη Δημητριάδη και Γιώργο Γεραπετρίτη, δείχνει ο πρώην διοικητής της ΕΥΠ, κύριος Παναγιώτης Κοντολέων. Συγκεκριμένα, ο κ. Κοντολέων, καταθέτοντας για δεύτερη μέρα στην Εξεταστική Επιτροπή για το σκάνδαλο των υποκλοπών, σύμφωνα με συγκεκριμένες πηγές, γιατί υπάρχουν και άλλες πηγές που ισχυρίζονται διαφορετικό, ισχυρίστηκε ότι ενημέρωνε τον Υπουργό Επικρατείας Γιώργο Γεραπετρίτη, τον οποίον μάλιστα, όπως τόνισε, είχε συναντήσει πολλές φορές για να τον ενημερώσει διαζώσεις. Υπενθυμίζεται προς τούτο ότι ο κύριος Γεραπετρίτης ήταν εκείνος που τηλεφώνησε για να ενημερώσει κατηδίαν τον Νίκο Ανδρουλάκη για τους λόγους παρακολούθησής του και μετά ισχυριζόταν ότι δεν γνώριζε κάτι. Δεν υπάρχει αυτή η αντίφαση. Για την επικοινωνία Γεραπετρίτη-Ανδρουλάκη, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές, ο Κοντολέων κάλεσε την Εξεταστική Επιτροπή να ρωτήσει τον ίδιο τον κύριο Γεραπετρίτη. Γιατί έστειλε SMS στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, υπογραμμίζοντας επίσης πως δεν μπορεί να εξηγήσει γιατί πήρε τηλέφωνο ο κύριος Γεραπετρίτης τον κύριο Ανδρουλάκη. Λες και ο κύριος Γεραπετρίτης δεν καλύπτονταν στην κίνησή του αυτή από το απόρριτο. Δηλαδή, μέρα με τη μέρα η κυβερνητική παράταξη πέφτει σε αντιφάσεις, ολκής μάλιστα, οι οποίες προκαλούν κάθε λογική αντίληψη των πραγμάτων και κυρίως κάθε δημοκρατικού πολίτη. Αυτό που είπες είναι πολύ σωστό και πολύ σοβαρό και επίτρεψέ μου να επιμείνουμε σε αυτό. Ο κύριος Γεραπετρίτης έχει πέσει, έχει προσπαθήσει να στηρίξει τον Κυριάκο Μητσοτάκη μετά την περίφημη πρώτη δήλωση του Πρωθυπουργού ότι δεν ήξερε και αν ήξερε δεν θα το επέτρεπε. Ο κύριος Γεραπετρίτης έχει προχωρήσει δηλώσεις, εκείνη την περίφημη αντιπαράθεση νομικού χαρακτήρα με τον Βαγγέλη Βενιζέλο. Τώρα όμως, με το SMS που λέει στον «έλα να σε ενημερώσω», στον Ανδρουλάκη, και ταυτόχρονα λέει ότι δεν ήξερε τους λόγους παρακολούθησης, όλο αυτό το πράγμα τι κάνει? Ένα περίεργο στριπτίζε στην κοινωνία. Και συγκεκριμένα. Αποκαλυπτικό ίσως. Να το πάμε λίγο πιο πέρα. Εμπλέκει και τον κύριο Δημητριάδη. Ναι. Φέρεται να ανέφερε πως περισσότερο μιλούσα με τον κύριο Δημητριάδη σχεδόν σε καθημερινή βάση, λέει ο κύριος Κοντολέων. Ναι. Λένε οι πληροφορίες, ναι. Τι είπες πριν? Λέω, οι πληροφορίες, οι διαρροές λένε ότι απαντώντας ερωτήσεις βουλευτών της αντιπολίτευσης στην Εξεταστική των Πραγμάτων Επιτροπή, είπε αυτό που λες, ότι μιλούσα σχεδόν καθημερινά με τον κύριο Δημητριάδη. Επίσης, ο κύριος Κοντολέων εμφανίστηκε αμετά.
αμετανόητος για την παρακολούθηση του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη, ενώ φέρεται να υπογράμμισε πως μετά τις αποκαλύψεις της υπόθεσης παρετήθηκε και δεν τον παρέτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ναι, 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 ναι. Επίσης, ο πρώην διοικητής της ΕΥΠ επέμεινε πως η παρακολούθηση του Νίκου Ανδρουλάκη ήταν νόμιμη, παραθέτοντας τους λόγους εθνικής ασφάλειας που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην παρακολούθηση ενός προσώπου. Δηλαδή τρομοκρατία, κατάλυση προπολιτεύματος, παρεμβάσεις που μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα σε μια χώρα, όπως διευκόλυνση κατασκόπων ξένων χωρών κλπ. Δηλαδή, επιμένει στο πρώτο αφήγημα του κυρίου Μητσοτάκη ότι ήταν νόμιμη και πλήρως τεκμηριωμένη η παρακολούθηση του τηλεφώνου του κυρίου Ανδρουλάκη. Καταλαβαίνεις ότι επίσης, έτσι τροφοδοτεί. Έρχεται η Καθημερινή, η οποία με συγκεκριμένο ρεπορτάζ καταθέτει, εκφράζει πόνοιες για πλαστογραφία του εγγράφου της ΕΥΠ που αφορά την παρακολούθηση του Ανδρουλάκη. Δηλαδή, δείχνει η Καθημερινή ότι η αρχή διασφάλισης του απορρίτου των επικοινωνιών, η περίφημη ΑΔΑΕ, έκανε ένα έγγραφο προς την ΕΟΥΙΝ, που είναι πάροχος του κυρίου Ανδρουλάκη, η εταιρεία τηλεφωνική δηλαδή, και ρωτούσε εάν το τηλέφωνο που παρακολουθεί ανήκει όντως στον κύριο Ανδρουλάκη. Η Καθημερινή λοιπόν με το ρεπορτάζ του συναδέλφου μας, του κυρίου Γιάννη Σουλιώτη, εκφράζει τις υπόνοιες ότι το συγκεκριμένο έγγραφο είναι πλαστό. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι όσο προχωράνε οι μέρες, μπλέκει το κουβάρι περισσότερο. Είναι πλαστό, Γιάννη, είναι πλαστό ως προς τι, δηλαδή δεν είναι ένα επίσημο έγγραφο της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών προς τον πάροχο τηλεφωνίας. Δεν εκφράζεται, λέει ότι είναι πλαστογραφημένο. Μόλις μία ημέρα μετά την κοινοποίηση από την ΕΥΠ στη ΓΟΥΙΝΤ και την ΑΔΑΕ της διάταξης άρσης απορρίτου στο τηλέφωνο του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ για λόγους εθνικής ασφάλειας. Μάλιστα. Δηλαδή ποιος θα μας πει τώρα, γιατί μπαίνει στο παιχνίδι και η ΑΔΑΕ, να διευκρινίσει αν το συγκεκριμένο έγγραφο που έχει στα χέρια της, που το στείλε στη ΓΟΥΙΝΤ, είναι πλαστό ή δεν είναι πλαστό. Αυτό είναι βόρβορος, όπως καταλαβαίνεις. Βέβαια. Έχουμε να κάνουμε δηλαδή με πράγματα τα οποία σε καμιά περίπτωση δεν υποστηρίζουν την εικόνα ενός εξυγχρονιστή πρωθυπουργού και κυρίως ενός κράτους δικαίου, μιας δημοκρατίας. Αν έχουμε να κάνουμε, αν επιβεβαιωθεί δηλαδή το ρεπορτάζ αυτό της Καθημερινής, τότε μιλάμε για ένα μικρό παρακράτος. Μιλάμε για πράγματα αποδομητικά της ποιότητας και της σοβαρότητας της δημοκρατίας. Και προφανώς εδώ θα έχουμε να κάνουμε όχι με την παρέτηση Κοντολέοντος ή Δημητριάδη, αλλά πρέπει να απαντήσουν αυτοί που πραγματικά ο Μητσοτάκης σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Και σου είχα πει σε κάποια από τις προηγούμενες συζητήσεις μας ότι σε προσωπικές συζητήσεις που έχουν οι κύριοι Τσίπρας, ο κύριος Ανδρουλάκης και ο κύριος Κουτσούμπας δίνουν την εντύπωση ότι κάτι περιμένουν. Επιμένουν δε. Το είπε σήμερα, το είπε στο Έθνος. Γιάννη, στο δημοσίευμα Γιάννη, το είπε στο Έθνος. Το είπε στο Έθνος. Κάνει λόγο για 6, 7 ή και 8 ανθρώπους πολιτικούς που παρακολουθούνται τα τηλέφωνά τους. Το είπε στο Έθνος ο Νίκος Ανδρουλάκης ότι ο Μητσοτάκης θα απαντήσει ή μπλέκεται περισσότερο στην υπόθεση του Predator. Εδώ έχουμε να κάνουμε με πολλά πράγματα, τα οποία το ένα μετά το άλλο, με πολύ μεγάλη δυσκολία οι συνάδελφοι, βγάζουν λεπτομέρειες και στοιχεία τα οποία τείνουν να συνθέσουν ένα παζλ. Γιάννη, καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Κυρίες και κύριοι, πάμε σε μια είδηση. Την κρίναμε ενδιαφέρουσα. Είπε ο Πρωθυπουργός στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ότι θα υπάρξει πολιτική στέγης για νέους. Δίνει σήμερα ο Αθηναϊκός Τύπος μια σειρά από ενδιαφέροντα στοιχεία και ρεπορτάζ. Πάμε να το δούμε. Η στρατηγική κοινωνική στέγαση, στον οποίο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, παρουσιάστηκε στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης. Η παρουσίαση έγινε από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστή Χατζηδάκη, τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστα Σκρέκα, την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως, τον Υπουργό Επικρατείας, Άκη Σκέρτσο και τον Διοικητή της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, Σπύρο Πρωτοψάλτη. Ο Άκης Σκέρτσος αναφέρθηκε και με αριθμούς στο στεγαστικό πρόβλημα, λέγοντας ότι το 37% του εισοδήματος πηγαίνει στην κάλυψη στεγαστικών αναγκών, ενώ ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στο 20%.
Επίσης υπάρχει φθήνουσα πορεία ιδιοκατοίκησης, ενώ 770.000 κατοικίες είναι κλειστές, εκ των οποίων οι 200.000 σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Πρόσθεσε ότι η ηλικία στεγαστικής ανεξαρτοποίησης στην Ελλάδα είναι τα 31 έτη, όταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τα 26. Στο πλαίσιο της παρουσίασης ανακοινώθηκαν πρώτον χαμηλότοκα δάνεια για αγορά πρώτης κατοικίας από νέους και νέα ζευγάρια, δεύτερον μαζική ανακαίνιση κενών ιδιωτικών κατοικιών προς διάθεση σε νέους και νέα ζευγάρια, τρίτον αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του δημοσίου με κοινωνική αντιπαροχή, τέταρτον επιδότηση ενεργειακής αναβάθμισης και ανακαίνησης ιδιοκατοικούμενης κατοικίας νέων 18-39 ετών, πέμπτον επιδότηση ανακαίνησης κενών κατοικιών, έκτον δημιουργία νέων σύγχρονων φοιτητικών εστιών και έβδομον αύξηση του φοιτητικού επιδόματος. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης, ανέφερε τις δράσεις της κυβέρνησης για το στεγαστικό. Άτοκα ή χαμηλότοκα στεγαστικά δάνεια για 10.000 νέους ή νέα ζευγάρια από 25 έως 39 ετών. Το επιτόκιο, αντί να είναι 4%, θα είναι 1%, δηλαδή το χαμηλότερο δάνειο που υπάρχει στην αγορά. Το δάνειο θα είναι τελείως άτοκο για τρίτεκνους ή πολύτεκνους ή, εάν ο δικαιούχος αποκτήσει 3 παιδιά όσο τρέχει το δάνειο. Η δράση θα ξεκινήσει από το πρώτο τρίμηνο του 2023. Το πρόγραμμα Κάλυψη αφορά σπίτια που είχαν δοθεί για τη στήριξη των μεταναστών, τα οποία απελευθερώνονται. Ευρωπαϊκά κονδύλια για την αξιοποίηση κενών κατοικιών ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ. Μαζική ανακαίνιση 4.000 ακινήτων που έχουν μείνει κενά και θα παραχωρηθούν στο κράτος για 5 και πλέον έτη. Κοινωνική δράση για μικρότερες ομάδες. Ανακαίνιση 100 διαμερισμάτων, 70 στην Αθήνα και 30 στη Θεσσαλονίκη. Δικαιούχοι θα είναι 100 νοικοκυριά, ωφελούμενοι νέοι έως 39 ετών και τα κριτήρια θα αποφασιστούν μέχρι το Δεκέμβριο. Κοινωνική αντιπαροχή. Αξιοποίηση ακινήτων του Δημοσίου για παροχή κατοικίας με χαμηλό ενίκιο. Στόχος η ανέγερση 2.500 κοινωνικών κατοικιών για 5.000 ωφελουμένους νέους έως 39 χρόνων. Η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως αναφέρθηκε στην αύξηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος και στην ανακαίνιση φοιτητικών εστιών. Το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα θα αυξηθεί από τα 1.000 στα 1.500 ευρώ και στις 2.000 ευρώ σε περιπτώσεις φοιτητών που συγκατοικούν. Δικαιούχοι του διευρυμένου επιδόματος θα είναι 50.000 φοιτητές και σπουδαστές δημόσιων ΙΕΚ. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας για μία ακόμη φορά. Είμαστε στην δεύτερη νότα του σημερινού κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΤΑΡ και πάμε να δούμε τώρα τα υπόλοιπα θέματα στην τοπική ειδησιογραφία. Έχουν διασταυρώσει τα αξίωμα τους ο πρώην Περιφερειάρχης, ο κ. Στόδος Γιατσάτος, και η νυν Περιφερειάρχης, η κ. Ρόδη Κράτη Αγκαροπούλου, σχετικά με τις σχολικές μεταφορές. Καταγγελτικός με ανακοίνωσή του, ο Θόδωρος Γαλιατσάτος σήκωσε το γάντι η κυρία Ρόδη Κράτη Αγκαροπούλου και έχει δώσει άμεση απάντηση. Πάμε να το δούμε. Ακυβέρνητο καράβι αποκαλεί την περιφέρεια Ιωνίων Νήσων η παράταξη της ανάσα με αφορμή το ζήτημα που έχει ανακύψει στην αρχή της σχολικής χρονιάς με τις μεταφορές των μαθητών. Ασκώντας δρυμία κριτική στην περιφερειακή αρχή, ο επικεφαλής της ανάσα, Θεόδωρος Γαλιατσάτος, επισημαίνει ότι με ευθύνη της περιφερειακής αρχής δεν έχει εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη και ασφαλής μεταφορά των μαθητών στα σχολεία και στα σπίτια τους, με συνέπεια στην Κέρκυρα, στους Παξούς και στη Ζάκυνθο, ακόμη να μην υπάρχουν ανάδοχοι μεταφορείς, στη Λευκάδα να μην υπάρχει ανάδοχος σε 12 δρομολόγια και στην Κεφαλονιά και την Ιθάκη να μην εκτελούνται 32 δρομολόγια, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Οικονομικής Επιτροπής. Μάλιστα, ο κ. Γαλιατσάτος επικρίνει το γεγονός ότι, όπως επισημαίνει, η Περιφερειακή Αρχή όχι μόνο δεν αναλαμβάνει την ευθύνη, αλλά την επιρρύπτει σε τρίτους και ειδικότερα στους εκπαιδευτικούς και στις διευθύνσεις των σχολείων, γιατί δεν απεστάλησαν εγκαίρως τα απαιτούμενα στοιχεία. Είδαμε μια περιφέρεια η οποία δεν είχε προβλέψει τι ακριβώς θα συμβεί. Ευνηδιάζεται από τις εξελίξεις όταν ειδοποιείται από την κυβέρνηση στο τέλος του Ιουλίου, έχει ευθύνη και η κυβέρνηση βέβαια, ότι δεν θα ισχύσουν οι παρατάσεις των προηγούμενων συμβάσεων που υπήρχαν και θα πρέπει να προχωρήσουν σε διαγωνιστικές διαδικασίες, πράγμα που όφιλε έτσι κι αλλιώς να κάνει η Περιφερειακή Αρχή. Και φτάνουμε ήδη να έχει ξεκινήσει το σχολικό έτος και να είναι προφανές ότι δεν ξέρω, και ο Σεπτέμβρης πιθανόν μπορεί να περάσει και να μην έχουν ακόμα αντιμετωπιστεί τα βασικά προβλήματα της μετακίνησης των μαθητών. Την τελευταία στιγμή η κυβέρνηση φαίνεται ότι σπέβδει να δώσει με τροπολογία στη Βουλή τη δυνατότητα να παραταθούν συμβάσεις μέχρι να ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός, αλλά αυτό είναι μια, ας πούμε, ασπιρίνη σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση. Ήδη οι δυσλειτουργίες υπάρχουν, δεν έχουν το θάρρος να ζητήσουν μια συγγνώμη και να πάρουν τις ευθύνες τους.
Άμα τους ακούσετε όλους και την περιφερειάρχη και τους αντιπεριφερειάρχες να μιλούν δημόσια, θα δείτε ότι ρίχνουν τις ευθύνες στην εκπαιδευτική κοινότητα. Το ΓΑΝ της 20 Περιφερειάρχης Ρόδη Κράτσα Τσαγκαροπούλου, η οποία μιλώντας στο ΣΤΑΡΤ σημείωσε ότι αντί ο κ. Καλιατσάτος να ασκεί κριτική στη σημερινή Περιφερειακή Αρχή, όφιλε να αναφέρει με ειλικρίνεια τι της παρέδωσε έπειτα από τη δική του θητεία σε σχέση με τις μαθητικές μεταφορές, ο οποίος ο ίδιος με την ανάληψη των καθηκόντων της είχε ομολογήσει ότι σε αυτό το τομέα υπάρχει πρόβλημα. Έτσι, επί δικής του θητείας, δηλαδή την περίοδο από το 2014 έως το 2019, δεν είχε γίνει κανένας διαγωνισμός, δηλαδή δεν υπήρχε σταθερή βάση πρόβλεψης για τις μαθητικές μεταφορές. Ο σχετικός διαγωνισμός έγινε το 2019, όταν ανέλαβε η παρούσα Περιφερειακή Αρχή για το σχολικό έτος 2020-2021. Ετοιμαζόμασταν στη συνέχεια για ένα μεγάλο διαγωνισμό 3 χρόνων, ο οποίος θα κάλυπτε και τη φετινή χρονιά, από καιρό ετοιμαζόμασταν, και αυτή τη χρονιά και τις επόμενες. Τα 2 έτη ακόμη για να υπάρχει μια απρόσμενη πορεία και να μην είμαστε κάθε φορά το Σεπτέμβρη σε αναζήτηση λύσεων και αντιμετώπιση κρίσεων. Η κυβέρνηση όμως αποφάσισε να μην μπορέσουμε να κάνουμε για το έτος αυτό τώρα παράταση, αναμένοντας τα αποτελέσματα του μεγάλου διαγωνισμού, και έτσι εμείς, για να μην υπάρξει πρόβλημα στην αρχή του σχολικού έτος, παράλληλα με το μεγάλο διαγωνισμό, κάναμε ένα μικρό διαγωνισμό στα 3,5 εκατομμύρια για το σχολικό έτος 22-23. Επειδή λοιπόν υπήρξαν καθυστερήσεις στην ενημέρωση της περιφέρειας για τα ακριβή δρομολόγια που έχουν ανάγκη τα σχολεία, βρεθήκαμε αυτό με τον διαγωνισμό. Εμείς λοιπόν, παραλαμβάνω, ο διαγωνισμός είναι στον αέρα για το 22-23. Ο μεγάλος διαγωνισμός για τα έτη 24-25-26, που θα δώσουν ασφάλεια στους γονείς, στο σύστημα εκπαίδευσης και στις υπηρεσίες της περιφέρειας που επιβαρύνονται με αυτές τις χρονοβόρες διαδικασίες, είναι και αυτά δρομολογημένα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα στο μεγάλο κεφάλαιο της δημόσιας υγείας. Ένα μεγάλο θέμα στο οποίο η Ένωση Γιατρών ΕΣΥ Κέρκυρας, με συνεχείς ανακοινώσεις, έχει δώσει μια διάσταση πολλών προβλημάτων, εκρηκτικών προβλημάτων και πολύ μακρά μια προσπάθεια σωροποίησης που έκανε της κατάστασης των νοσοκομείων της Κέρκυρας η Νομαρχιακή Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Έχει ενδιαφέρον ότι έχουμε συνεχείς ανακοινώσεις από την Ένωση των Γιατρών ΕΣΥ, ωστόσο η Νομαρχιακή Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας δεν έχει απαντήσει, δεν έχει μπορέσει να απαντήσει, δεν έχει μελετήσει, σε καμιά περίπτωση πάντως δεν έχει δώσει τη δική της εκδοχή σε αυτά που επισημαίνουν οι νοσοκομιακοί γιατροί της Κέρκυρας. Μιλήσαμε σήμερα με τον πρόεδρο της Ένωσης των Γιατρών, τον κύριο Πολύσο, και πάμε να δούμε το ρεπορτάζ της Δώρας Ασπρέα. Νέο δρυμή κατηγορό της ΕΓΕΣΥΚ απέναντι σε μια κομματική οργάνωση, εν προκειμένου την ΔΕΠ Κέρκυρας της Νέας Δημοκρατίας, σε ρόλο χειραγωγού της διοίκησης του Γενικού Νοσοκομείου, σε μια υπόθεση που αφορά στη δημόσια υγεία και την Ένωση Γιατρών του ΕΣΥ, που δεν αφήνει τίποτα να μείνει αναπάντητο. Ειδικά τις κατηγορίες της κομματικής οργάνωσης περί κομματικού εναγκαλισμού της ΕΓΕΣΥΚ με τον τοπικό ΣΥΡΙΖΑ, κάτι που η Ένωση Γιατρών ΕΣΥ δεν τη συγχώρεσε ποτέ. Με αφορμή την Τρίτη, επίσης μακροσκελή όπως και οι δύο προηγούμενες ανακοίνωση της ΕΓΕΣΥΚ, ο πρόεδρός της, Νίκος Πολύζος, αναφέρεται στις σχέσεις με τη διοίκηση του νοσοκομείου, για τις οποίες υπήρχε διαβεβαίωση εκ μέρους της διοίκησης ότι θα εξομαλύνονταν, κάτι που τηρήθηκε για κάποιο χρονικό διάστημα, μέχρι που ήρθε η ανακοίνωση της ΔΕΠ να ταράξει τα έως τότε ήρεμα νερά. Και βλέπουμε μια επιθετική στάση απέναντι στην ΕΓΕΣΥΚ από ένα κομματικό φορέα, ένα φορέα ο οποίος δεν θα πρέπει να έχει κάποια ανάμιξη άμεσα μέσα στο νοσοκομείο. Δεν καταλαβαίνουμε το γιατί συνέβη αυτή η κατάσταση, δηλαδή για ποιο λόγο παίρνει θέση το κομματικό, η κομματική μερίδα της ΔΕΠ στην Κέρκυρα για να μας επιτεθεί πρώτα απ' όλα και για να υπερασπιστεί κάποια πράγματα για τα οποία είχαμε έρθει σε συνεννόηση με τη διοίκηση και από ό,τι φαίνονταν προσπαθούσαν να τηρηθούν από όλες τις μεριές. Για αυτούς που νομίζουν ότι κάποιοι άλλοι μας γράφουν τα χαρτιά, εμείς είμαστε συντάκτες. Ψάξαμε πάρα πολύ. Φάγαμε ατελείωτες ώρες από τον προσωπικό μας χρόνο με μοναδικό σκοπό να κάνουμε το καλό για την κοινωνία της Κέρκυρας και για το νοσοκομείο της Κέρκυρας. Ερωτηματικό είναι το γιατί επιλέχθηκε η συγκεκριμένη στιγμή και για ποιο λόγο
αντί να συνταχθούν σε αυτή την πρωτοβουλία που έχουμε πάρει ως ΓΕΣΥΚ για τη στελέχωση και για την καλυτέρευση των δομών υγείας της Κέρκυρας γενικώς, δεν συνταχθήκαν μαζί μας η οργάνωση της ΔΕΠ της Νέας Δημοκρατίας στην Κέρκυρα. Και... μέλη της οποίας είναι και συναδελφοί σας γιατροί. Ναι, αλλά δεν καταλαβαίνω καταρχήν ποιος πήρε αυτή την πρωτοβουλία. Γιατί δεν είναι υπογεγραμμένο από συγκεκριμένο άτομο το δελτίο τύπου που ανακοίνωσε η αντιπρόεδρος στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και η ΔΕΠ στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Γιατί είδα από δύο πηγές είχε ανακοινωθεί αυτό το δελτίο τύπου. Είναι εύλογο απορίας για ποιο λόγο διαλέγεται η συγκεκριμένη χρονική στιγμή, ο συγκεκριμένος τρόπος έκφρασης και η συγκεκριμένη επίθεση. Εμείς είχαμε δείξει όλη την καλή διάθεση να υπάρχει μια συνεργασία για το καλό της υγείας στην Κέρκυρα γενικώς με το διοικητή του νοσοκομείου και ως διαμαγείας κάποιος αποφασίζει να κάνει μια ανέτια επίθεση επειδή αναδεικνύονται τα προβλήματα του νοσοκομείου. Πρέπει να αναζητήσουν τις ευθύνες και το γιατί γίνονται αυτή τη στιγμή αυτές οι κινήσεις μεταξύ τους. Να κάνουν μια αυτοκάθαρση εκεί μέσα, γιατί δεν είμαστε εχθροί κανενός, είμαστε οι φίλοι του Κερκυραίου και του Έλληνα πολίτη, ο οποίος χρειάζεται τις υπηρεσίες μας. Δυστυχώς, οι προσεγγίσεις είναι διαφορετικές από κάθε μεριά. Εμείς δεν ασχοληθήκαμε με κανενός τα κόμματα. Αυτοί ασχολούνται ως κομματικό όργανο να επιτεθούν στους γιατρούς οι οποίοι είναι εδώ για την υγεία σας. Να σου πω ότι από το βράδυ στην εκπομπή υπάρχει θέμα. Το μέλος της διοίκησης, ο κύριος Πέτρος Αργύτης, θα είναι μαζί μας και θα κάνουμε μια συζήτηση ξανά για το μεγάλο κεφάλαιο της δημόσιας υγείας και με πληροφορίες που έχει το ΣΤΑΡΤ σε ένα θέμα θεμελιώδου σημασίας που μάλλον είναι στον αυτόματο. Λοιπόν, πάμε τώρα κυρίες και κύριοι να δούμε την κυρία Φανή Τσιμπούλη. Δημοτική σύμβουλο στα έδρα της αντιπολίτευσης με την παράταξη του κυρίου Γιάννη Τραπεκλή. Λέει η κυρία Φανή Τσιμπούλη κάτι πολύ σοβαρό και κάνει μια καταγγελία μιλώντας εδώ στο ΣΤΑΡΤ. Το Διεθνές Φεστιβάλ Κέρκυρας, το οποίο ξεκίνησε εδώ και περίπου ένα μήνα, χρηματοδοτείται στο σύνολο του και στο σύνολο των ενεργειών που θα γίνουν με χρήματα του ΕΣΠΑ, με χρήματα δηλαδή κοινοτικά. Επομένως, ποιος ο λόγος να μπει εισιτήριο και σε αυτές τις δύσκολες εποχές οι Κερκυραίοι πολίτες που θέλουν να δουν παραστάσεις εξαιρετικά σημαντικές, όποιες είναι αυτές, να κληθούν να πληρώσουν εισιτήριο. Πάμε να δούμε λοιπόν την κυρία Φανή Τσιμπούλη. Στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Κερκύρας, αν και χρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ για τα τρία πρώτα χρόνια διεξαγωγής του με το ποσό των 800.000 ευρώ περίπου, προτείνεται να υπάρχει ένα εισιτήριο παρακολούθησης των συναυλιών του ύψους 15 ευρώ από του χρόνου και ως προς αυτό συνυπογράφει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου με καταπλειοψηφία απόφασή της. Το γεγονός αυτό καυτηριάζει η Δημοτική Σύμβουλος της Μίζωνος Μειοψηφίας Φάνη Τσιμπούλη, η οποία καταψήφισε τη συγκεκριμένη πρόταση ως μέλος της Οικονομικής Επιτροπής. Τον τελικό λόγο πάντως θα έχει το Δημοτικό Συμβούλιο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων. Ο στόχος αυτού του προγράμματος είναι να αποκτήσουν οι υπάλληλοι του Δήμου τεχνογνωσία, να αποκτήσει ο Δήμος τον απαραίτητο εξοπλισμό, ούτως ώστε να καθιερωθεί στο μέλλον αυτές οι εκδηλώσεις μόνιμα. Στην περίπτωσή μας εδώ πέρα έχουν γίνει κάπως ανάποδα τα πράγματα. Καταρχήν, χάσαμε τον πρώτο χρόνο. Ήταν 21, 22, 23. Χάσαμε τον πρώτο χρόνο. Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα έτη, έγιναν αυτές οι εκδηλώσεις φέτος έτσι όπως έγιναν. Μάλιστα, ανέλαβε ιδιώτης, και το τονίζω αυτό, γιατί από τη μελέτη προβλέπεται υπάλληλοι του Δήμου για να αποκτήσουν την τεχνογνωσία, ούτως ώστε να επαναλαμβάνονται αυτές οι εκδηλώσεις και στο μέλλον. Αυτό δεν έγινε. Και επίσης, ναι, όπως πολύ σωστά είπατε, στην τελευταία Οικονομική Επιτροπή ψηφίστηκε, με μια ψηφία δική μας βέβαια, εμάς της αντιπολίτευσης, η καθιέρωση ενός τέλους, ενός εισιτηρίου για το κοινό που θα επιθυμεί να παρακολουθήσει αυτές τις εκδηλώσεις από τον επόμενο χρόνο. Αυτό κατά την άποψή μας δεν προβλέπεται ούτε από τη διακήρυξη, ούτε από τη μελέτη του έργου, ούτε και από το ίδιο το πρόγραμμα το ΕΣΠΑ. Διότι εφόσον χρηματοδοτείται πιλωτικά για τρία χρόνια, δεν πρέπει να μπει κανένα εισιτήριο. Δεν πρέπει να δοθεί από τους πολίτες κανένα αντίτιμο.
όταν η τριετία θα έχει παρέλθει και εφόσον οι εκδηλώσεις συνεχιστούν, το Δήμος θα έχει τη δυνατότητα μέσω σχετικής οικονομοτεχνικής μελέτης να καλύπτει ίσα ίσα τα έξοδα των εκδηλώσεων του φεστιβάλ. Άλλωστε, ο Δήμος απαγορεύεται να έχει οικονομικές απολαβές από εμπορική δραστηριότητα, διευκρίνησε η κυρία Τσιμπούλη. Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως, προτείνεται η καθιέρωση του αντιτίμου, το οποίο θα εισπράττει ο ανάδοχος, ο ιδιώτης δηλαδή, για λογαριασμό του Δήμου, στον οποίο θα το αποδίδει. Μια διαδικασία η οποία είναι παντελώς έξω από τα προβλεπόμενα του προγράμματος του ΕΣΠΑ και παντελώς έξω από τα προβλεπόμενα στη μελέτη. Για την ομιμότητα αυτής της διαδικασίας, αν και εφόσον εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, θα αποφασίσει η αποκεντρωμένη διοίκηση. Η αποκεντρωμένη είναι ο ελεγκτικός μηχανισμός. Συνήθως η αποκεντρωμένη δεν τα βλέπει αυτά ή κάνει πως δεν τα βλέπει. Εν πάση περιπτώσει, αυτό θα περάσει από Δημοτικό Συμβούλιο και βεβαίως, κυρία Σπρέα, όλοι ελεγχόμαστε. Είναι ένα πραγματικά σοβαρό θέμα με ποικίλες διαστάσεις για όλη αυτή την ιστορία. Τώρα, κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε μια κινητοποίηση στην οποία προχωρούν οι εργαζόμενοι στην Κέρκυρα. Το Εργατικό Κέντρο κήρυξε η απεργία για αύριο. Ο Σταμάτης Πελάης, ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Κέρκυρας, μίλησε στο Start. Υπό την αιγίδα του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου, σε νέα παγκερκυριακή απεργία συμμετέχουν αύριο Παρασκευή οι εργαζόμενοι στα ξενοδοχεία, στον κλάδο του επισκεπτισμού τουρισμού και στα συναφή επαγγέλματα, στο πλαίσιο της οποίας προγραμματίζεται συλλαλητήριο στις 7 το απόγευμα της ίδιας ημέρας στο Εργατικό Κέντρο. Στα βασικά αιτήματα των διοργανωτών της κινητοποίησης εντάσσονται η υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας με αυξήσεις στους μισθούς, προκειμένου να εξισορροπηστεί η ακρίβεια που μαστίζει τα ελληνικά νοικοκυριά. Δίνουμε τη μάχη ενάντια σε αυτήν την ακρίβεια. Μάχη με συγκεκριμένο τρόπο και συγκεκριμένα αιτήματα. Ζητάμε την κατάργηση του ΦΠΑ για τα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, για τα είδη τα οποία είναι απαραίτητα για την επιβίωση του κόσμου. Διεκδικούμε μαζί με την υπογραφή των συλλογικών συμβάσεων και των αυξήσεων στους μισθούς να υπάρξει και ένα πλέγμα κανόνων οι οποίοι θα κάνουν τις συνθήκες εργασίας ανθρώπινες. Γιατί αυτό το οποίο γίνεται αυτή τη στιγμή στα ξενοδοχεία και στις τουριστικές επιχειρήσεις είναι να εργάζονται εργαζόμενοι σε συνθήκες χειρότερες από αυτές των κομπυλατών στις γαλέρες, αλλά και χειρότερες από εργασιακή ζούγκλα. Δίνουμε επίσης τη μάχη για την επαναφορά του επιδόματος ανεργίας από τους 3 μήνες στους 6. Διότι αυτή τη στιγμή υπάρχει σοβαρή έλλειψη προσωπικού στα ξενοδοχεία και στις τουριστικές επιχειρήσεις και αν δεν δοθούν και τέτοιου είδους κίνητρα στην εποχικότητα, τότε θα έχουμε και άλλη διαρροή από τα εποχιακά επαγγέλματα. Επομένως, μαζί με την αύξηση των μισθών, πρέπει ταυτόχρονα να αυξηθεί και να επεκταθεί το επίδομα ανεργίας στο εξάμηνο. Ζητάμε επίσης την επαναφορά της καταβολής του ΕΦΑΠΑΞ στην 20ετία ως προκαταβολή, όπως ίσχυε μέχρι το 2016, οπότε και καταργήθηκε. Λοιπόν, επομένως, είναι μια πολύ κρίσιμη αγωνιστική κινητοποίηση, μια πολύ κρίσιμη απεργία, η οποία θα έχει αποτέλεσμα με το να απεργήσει κόσμος, να δυσκολέψει την εργοδοσία, να την επιέσει όπως η εργοδοσία μας δυσκολεύει και μας πιέζει και μας διαλύει τη ζωή και ταυτόχρονα να είναι και μαζικό μαχητικό το συλλαλητήριο στις 7 το απόγευμα στο Εργατικό Κέντρο. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, με ένα θέμα αθλητικό θα κλείσουμε το δελτίο μας σήμερα. Ο Κόρισος είναι ένας αγώνας τρεξίματος στην Άμμο. Χρόνια τώρα πραγματοποιείται σε αυτή την πανέμορφη περιοχή με το δάσος των μικρών κέντρων στο νήσο. Σήμερα δόθηκε μια συνέντευξη τύπου από τους οργανωτές για αυτή την αθλητική διοργάνωση και πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Μία εκδήλωση θεσμός. Ο 10ος Κόρισος Αγώνας Δρόμος στην Άμμο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου, στα πλαίσια του οποίου οι ενήλικες θα καλύψουν μια απόσταση 7 χιλιόμετρων, ενώ οι μαθητές δημοτικού σχολείου μια μικρότερη απόσταση 1.200 μέτρων. Η διοργάνωση αποσκοπεί στην ανάδειξη της αναγκαιότητας σεβασμού του οικοσυστήματος της περιοχής και προστασίας του από την εκμετάλλευση ιδιωτών επενδυτών. Αυτό είναι άλλωστε και το μήνυμα που διατρανώνουν από το 2013 οι φορείς του πολιτισμού, του αθλητισμού, της υγείας, της παιδείας καθώς και σωματεία που συνιστούν την πρωτοβουλία ίσως, η οποία μετεξελίχθηκε σε νομικό πρόσωπο τον Κόρισο Περιβαλλοντικό Αθλητικό και Πολιτιστικό Σύλλογο. Έχουμε διανύσει ήδη μια δεκαετία προστασίας του ίσου και συνεχίζουμε αυτόν τον αγώνα. Έναν αγώνα που
έφερε ως αποτέλεσμα και την υποχώρηση ακόμη και του ΤΑΙΠΕΔ, ακόμα και της κυβέρνησης σε επιλογές τις οποίες είχαν κάνει σε σχέση με το αν είναι δασόδη περιοχή ή όχι κτλ. Συνεχίζουμε αυτόν τον αγώνα. Συνεχίζουμε αυτόν τον αγώνα με δράσεις και βεβαίως έχει σοβαρότατη ευθύνη η τοπική κοινωνία, η αυτοδιοίκηση, οι θεσμικοί φορείς να εμπλουτίσουν με δράσεις συμβατές με το περιβάλλον και με τον, με τον ίσο και με την όλη φιλοσοφία του πώς πρέπει να προστατεύεται ο χώρος αυτός. Εδώ συνυπάρχουν διαφορετικά οικοσυστήματα, το κεντροδάσος, η λίμνη, οι αμμοθήνες, η θάλασσα, τα θαλασσοπούλια και τα άλλα σπάνια είδη, μια βιοποικιλότητα που δεν συναντιέται εύκολα αλλού. Αλλά ο ανέγκυφτος, ακόμα φυσικός παράδεισος, έχει και αρχαιολογική αξία. Έχει αποδειχθεί ότι υπήρχε οικισμός της πρώιμης παλαιολιθικής εποχής, 400 χρόνια πριν την επίσημη χρονολογία ύπαρξής της. Η λίμνη Κορισίων και ο Ίσος, τα Λαούδια και όλη η περιοχή και ο Χαλικούνας θα πρέπει να παραμείνουν στην ιδιοκτησία του ελληνικού λαού για να τη χαίρονται οι μελλοντικές γενιές και οι κάτοικοι αυτού του τόπου. Έκατο λοιπόν αγώνας δρόμου ο Κόρισος, καλεί τους Κερκυραίους, τις Κερκυραίες και αυτούς που δεν την έχουν επισκεφθεί τον Ίσο, αλλά και αυτοί που τον έχουν επισκεφθεί να έρθουν πάλι να συμμετέχουν είτε σαν περίπατο είτε σαν αγώνας. Είναι μια συνδιοργάνωση θα λέγαμε με τους βετεράνες αθλητές Στίβου, με τους γυμναστές Κέρκυρας την ΠΕΠΦΑ, με τη σωματεία του ΣΕΓΑΣ, με τον Κερκυραϊκό Γυμναστικό Σύλλογο. Συμμετέχει πάντα η ψυχιατρική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας κάτω από το πρόγραμμα Διάπλους, από το πρόγραμμα απεξάρτησης. Και εδώ θα ανοίξω μία παρενθεσούλα. Ο Διάπλους λοιπόν το 2023 σε αυτήν την τοποθεσία θα δημιουργήσει μια πρώτη προσπάθεια κατασκήνωσης με άτομα τα οποία είναι υπό εξάρτηση θα λέγαμε, μέσα από ένα πρόγραμμα Εράσμους, με συμμετοχές και από την Ισπανία και από την Ιταλία και από τον Διάβλου και από τον Κόρισο. Η Περιφέρεια Ιωνίων Ίσων, η Παιδίν και ο Δήμος Νότιας Κέρκυρας έχουν συμβάλει στο να πετύχει αυτή η διοργάνωση. Παράλληλα διοργανώνουμε και Beach Handball το άλλο Σαββάτο. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτά ήταν βασικά δεδομένα της σημερινής ειδησιογραφίας. Όπως την είδαμε, την καταγράψαμε, την προσεγγίσαμε με τους συναδέλφους, με τη συντακτική ομάδα του ΣΤΑΡΤ. Σε λίγη ώρα, το μεγάλο κεφάλαιο της υγείας, για μία ακόμη φορά, εδώ, στο πλατό της εκπομπής, υπάρχει θέμα. Ο Πέτρος Αργύτης, μέλος της διοίκησης της Ένωσης των Γιατρών του ΕΣΥ Κέρκυρας, σε μία συζήτηση, πιστεύω, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ηλιοφάνεια αλλά με αραιές νεφώσεις αναμένεται για αύριο Παρασκευή στην Κέρκυρα. Τη νύχτα όμως προς Σάββατο οι νεφώσεις θα πυκνώσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν με ένταση 3 μποφόρου που θα διατηρηθεί σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του 24ωρου. Αρχικά θα πνέουν νοτιοδυτικοί, ενώ από το απόγευμα θα στραφούν σε ανατολικούς-νοτιοανατολικούς. Τα ποσοστά υγρασίας θα διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα, κειμενόμενα από 63 έως 100%. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί περίπου στα ίδια επίπεδα, κειμενόμενη από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου, η αίσθησή της όμως θα είναι 3 βαθμούς υψηλότερη, φτάνοντας τους 33 βαθμούς.